Καλησπέρα, καλησπέρα. Είχαμε ένα μικρό τεχνικό. Συμβαίνουν αυτά στις, πώς το λέει, στις ζωντανές εκπομπές. Είχαμε καιρό να έρθουμε και τα βρήκαμε όμως όλα. Minus Underdog Plus. Minus Underdog Plus, επιστρέψαμε για τη νέα σεζόν με έναν πολύ αγαπητό καλεσμένο, τον Δημήτρη Τροαδίτη, ο οποίος είναι φίλος, είναι σύντροφος, είναι ποιητής, είναι και ιστορικός της Αναρχίας και έχουμε πολλά να πούμε, έτσι ας πούμε με γνώμονα την ποιήση, να ψάξουμε να το πάμε λίγο παρακάτω το θέμα. Λοιπόν, Δημήτρη, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Ναι, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πιστεύω ότι θα κάνουμε μια καλή κουβέντα. Είμαι σίγουρος. Καταδύναμε δηλαδή, αν και δεν είμαστε και τόσο πολύ προετοιμασμένοι, δεν τα λέμε, να πούμε την αλήθεια. Οπότε... Είμαστε προετοιμασμένοι χρόνια όμως. Ναι, εντάξει, καλά. Ναι. Εννοείται ότι είμαστε προετοιμασμένοι εδώ και δεκαετίες δηλαδή. Είμαστε συνεπώς ασυνεπείς. Okay. Σαν έτοιμοι από καιρό. Πόσα χρόνια σου. Σαν έτοιμοι από καιρό. Έτσι, καβάφες. Σαν έτοιμοι από καιρό. Παραλέει. Έτσι, μια που το ανέφερα, πόσα χρόνια διήρκησε η έρευνα για το... Κοίταξε, το... Ναι, για το πρώτο βιβλίο. Πληροφοριακά να πω ότι, εντάξει, έχω βγάλει δύο βιβλία όσον αφορά, ας πούμε, την ιστορία του αναρχικού κινήματος του ελλαδικού χώρου. Το πρώτο λέγεται «Ο ήλιος της αναρχίας ανέτειλε», που ήταν βασικά ο τίτλος του κυρίου άθρου του πρώτου τεύχους της πατρινής εφημερίδας «Επί τα πρόσω», στη δεκαετία του 1890. Η έρευνα άρχισε από το 1985-86, το χειμώνα, ενώ ήμουν ακόμα στην Ελλάδα. Και βέβαια συνεχίστηκε μια ιστορία 29-30 χρόνων, μέχρι που εκδόθηκε «Ο ήλιος της αναρχίας ανέτειλε» από τις συνεργατικές εκδόσεις Κουρσάλ το 2017, το Κουρσάλ από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, δηλαδή πολύ πριν. Ωστόσο, το βιβλίο και γενικά όλη αυτή η ιστορία πέρασε από πάρα πολλά κύματα. Όταν λέω πολλά κύματα, εννοώ το κυριολεκτό δηλαδή, ότι ήρθα σε επαφή με ανθρώπους οι οποίοι άλλοι ήταν σύντροφοι, άλλοι δεν ήταν. Προκύψανε σοβαρές διαφωνίες κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Χάσαμε και φιλίες δηλαδή, δυστυχώς. Ωστόσο, πιστεύω ότι, εντάξει, βγήκε κάποιο αποτέλεσμα. Και υπάρχει και ένα δεύτερο βιβλίο, το οποίο ήταν απότοκο, ας το πούμε, του πρώτου. Δηλαδή, τα στοιχεία, ας πούμε, για το δεύτερο βιβλίο ήρθαν κατά τη διάρκεια της έρευνας για το πρώτο. Το οποίο λέγεται «Ελευθεριακοί και ριζοσπάστες της Διασποράς». Πάλι από τις εκδόσεις Κρουσάλα από τη Θεσσαλονίκη. Και συνεχίζουμε βέβαια. Να πούμε προφανώς ότι χρειάστηκε μεγάλη έρευνα, έτσι, και πολύ κόπος. Ναι, στη δεκαετία του 80 δεν υπήρχαν, ας πούμε, οργανωμένες βιβλιοθήκες και αρχεία. Δηλαδή ούτε ψηφιωμένα πράγματα, ούτε τίποτα άλλο. Έπρεπε, ας πούμε, να πάμε να ψάξουμε, ας πούμε, τόσο κυρίως, ας πούμε, μαρξιστές ιστορικούς οι οποίοι είχαν γράψει μέχρι εκείνο τον καιρό, ο Κορδάτος και διάφοροι άλλοι, όσο, ας πούμε, και να κάνουμε προσωπικές επαφές με πολλούς και διάφορους και ετερόκλητα, ας πούμε, από την άποψη της ιδεολογίας, της ιδεολογικής ή και της πολιτικής, ας πούμε, τοποθέτησης ανθρώπους, με στόχο μερικές φορές να αποσπάσουμε μια τόση δά πληροφορία, ας πούμε, η οποία θα μπορούσε να μας φανεί χρήσιμη κτλ. Ναι, ήταν μια βασανιστική διαδικασία, ωστόσο εγώ προσωπικά δεν ήθελα να κάνω πίσω, ειδικά από τον πρώτο χρόνο και μετά, γιατί αρχικά δεν είχα σκοπό μου να κάνω βιβλία. Απλά ήθελα, ας πούμε, να ικανοποιήσω τις δικές μου ανάγκες, διαβάζοντας μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποιους μαρξιστές ιστορικούς, οι οποίοι με είχαν αφήσει με πάρα πολλά κενά και πάρα πολλές τρύπες, ας πούμε, όσο αφορά τους αναρχικούς του ελλαδικού χώρου του 19ου αιώνα, τα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου. Και έτσι, ας πούμε, ξεκίνησε αυτή την ιστορία. Κάποια στιγμή, βέβαια, συνειδητοποίησα ότι αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει βιβλίο και να
μοιραστώ τέλος πάντων όλα αυτά τα στοιχεία με κάποιο κοινό και τα λοιπά που ίσως θα ενδιαφέρεται. Ναι. Και έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Και σίγουρα θα βρήκες και πόρτες κλειστές και καλά γνωστά προβλήματα. Κοίταξε, βρήκα πάρα πολλές πόρτες κλειστές, βρήκα βέβαια και κάποιες ανοιχτές. Το παράδοξο και όσο και το λυπηρό βασικά ήταν ότι τις πιο πολλές κλειστές πόρτες τις βρήκα από τους δικούς μας χώρους, τους ιδεολογικούς. Ναι. Αυτό πρέπει να το πω και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Καλά κάνεις και το λες και σε όλες τις παρουσιάσεις, χωρίς ας πούμε να έχω προσωπικές διαμάχες και τα λοιπά, ας πούμε, αλλά ήταν κάτι που το βίωσα πάρα πολύ. Κυρίως ας πούμε αρχικά απευθύνθηκα στους δικούς μας χώρους και κάποιους μεγαλύτερους από μένα στην ηλικία εκείνη την εποχή, συντρόφους και συντρόφισσες, κυρίως συντρόφους, έχουμε και το πρόβλημα το γυναικείο, το οποίο είναι μια άλλη πτυχή, ας πούμε, το έμφυλο τέλος πάντων. Και δεν είχα, ας πούμε, καμία απολύτως βοήθεια από κανέναν. Κάποια στιγμή, μετά από αρκετά χρόνια, δηλαδή 1-2 χρόνια προτού τελικά εκδοθεί το βιβλίο, είχα και την αντιμετώπιση ότι από κάποιον με τον οποίο συνεργαζόμουν στενά, ο οποίος ήταν και σύντροφος, ας πούμε, ο οποίος είπε ότι εγώ δεν το βγάζω το βιβλίο, διότι έχουμε πάρα πολλούς μαρξιστές. Μάλιστα. Ιστορικούς, τους έχουμε χρησιμοποιήσει και τα λοιπά, και αυτό είναι ανεπίτρεπτο, ας πούμε. Και λέω, εντάξει, αυτό είναι μια δική σου άποψη, αλλά ως τώρα δεν υπήρξε ποτέ κάποιος Έλληνας αναρχικός ιστορικός που να μην το χρησιμοποιήσουν. Έτσι. Απλώς δεν υπήρξε. Τώρα, από την άλλη πλευρά, εγώ προσωπικά δεν διεκδικώ δάφνες ιστορικού, με την έννοια ότι δεν είμαι αυτός, ας πούμε, δεν θεωρώ ότι είμαι αυτός ο οποίος έχει γράψει μία μοναδική ιστορία. Το έγραψα το βιβλίο γιατί, και επέμενα δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ήθελα να δώσω, ας πούμε, ένα ένασμα σε οποιονδήποτε ή οποιανδήποτε τέλος πάντων ήθελε να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Ο Ήλιος της Αναρχίας ανέτειλε ένα πολύ μεγάλο βιβλίο, είναι 704 σελίδες, έχει πάρα πολλά κεφάλαια. Ογκοδέστατο. Ναι, και κάθε βιβλίο και κάθε κεφάλαιο από αυτά απαιτεί, ας πούμε, ή συνιστά τέλος πάντων μια ξεχωριστή έρευνα, ένα ξεχωριστό βιβλίο ή βιβλία. Άλλωστε, ας πούμε, το λέω και στον πρόλογό μου, ο οποίος είναι λιτός, δηλαδή δεν μπαίνω σε πάρα πολλά, ότι θα είμαι πολύ ευτυχής αν, ας πούμε, δημοσιευτούν και κυκλοφορήσουν 10, 100, 300 βιβλία, ας πούμε. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει πόσα θα κυκλοφορήσουν. Εκείνο το που με ενδιαφέρει εμένα είναι να δοθεί το ένασμα. Βέβαια, το ένασμα δεν έχει, ας πούμε, μέχρι τώρα δεν υπάρχει και τόσο πολύ μεγάλη κίνηση. Υπάρχουν μεμονωμένοι άνθρωποι από τους δικούς μας χώρους, οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με κάποια πράγματα ή τείνουν να ασχοληθούν με κάποια πράγματα. Τώρα δεν ξέρω, ας πούμε, το μέλλον θα δείξει και τα λοιπά. Να πω ένα παράπονο. Ναι. Δεν το βρήκα σε καμία κατάληψη. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι έχω εγώ προσωπικά, ας πούμε, κάποια παράπονα από τις εκδόσεις Κουρσάλ, το πώς έχουν διανύμει το βιβλίο, ας πούμε, όλα αυτά τα χρόνια. Ωστόσο, έχω καταλάβει ότι η διανομή είναι κατά κάποιο τρόπο. Είναι δύσκολη στην Ελλάδα, και εγώ από αυτό το πρίσμα το είπα. Ναι. Τώρα δεν ξέρω. Δεν ξέρω καταρχάς και πόσα. Για το δεύτερο μιλάω, Δημήτρη, περισσότερο. Το δεύτερο ήταν ένα άλλο πρόβλημα. Δεν προσέχθηκε. Για το δεύτερο μίλησα, για τις καταλήψεις πριν. Ναι, για το δεύτερο δεν προσέχθηκε επίσης. Δεν πέρασαν, ας πούμε, κάποιες διορθώσεις που είχαμε κάνει. Επίσης. Δεν ξέρω, το βιαστήκανε, βγήκε μέσα στην πανδημία. Ναι. Ήταν και αυτό ένα πρόβλημα. Όταν αρχικά εκδόθηκε το δεύτερο, όταν έλαβα, ας πούμε, αντίτυπα του βιβλίου στην Αυστραλία, δεν τα είδα, βέβαια. Τα είδα μετά από ένα μήνα, γιατί κάτι γύρευα να δω και τα λοιπά, και ανακάλυψα, ας πούμε, ότι δεν είχε συμπεριληφθεί η βιβλιογραφία. Oh. Και τράβαγα τα μαλλιά μας. Αυτό, εντάξει, βέβαια. Τι ήταν παράληψη. Εντάξει, okay. Τραγικότητα. Ναι, και εντάξει, μετά μπήκε κάπως σαν ένθετο, ξέρω, σαν σελιδοδείκτης και τα λοιπά. Βάλαμε το τίτλο, εντάξει. Ναι, εντάξει, και αυτά βασικά. Αλλά εντάξει, αυτό βέβαια δεν είναι το κύριο. Το κύριο είναι, όπως είπα, ας πούμε, να δοθεί το ένασμα και τα λοιπά σε άλλους να κάνουν το ίδιο πράγμα. Αυτό είναι το, έτσι, το αίσθηση δική μου. Όταν διαβάζεις και το πρώτο και το δεύτερο βιβλίο,
είναι αυτό το χάος που δημιουργείται, που σου δίνει, ας πούμε, τη θέληση να το ψάξεις και εσύ, να πας παρακάτω. Κοίταξε να δεις, εγώ, ας πούμε, βέβαια, όταν βρέθηκα εκτός Ελλάδας, έτσι, επειδή, okay, είναι και ένα ζήτημα λόξας εδώ που τα λέμε, αλλά βέβαια δεν είναι μόνο λόξα αυτά τα πράγματα, είναι και το πώς θα το οργανώσεις και τα λοιπά και κατά πόσο είσαι συνειδητός, ας πούμε, σε αυτό που κάνεις, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι ήμουν συνειδητός σε αυτό που έκανα, οπότε δεν με διαφέρει από ένα σημείο και μετά η ιστορία του ελλαδικού κινήματος μου. Να, με ενδιαφέρει, ας πούμε, η διεθνής ιστορία του κινήματος. Στην αρχή βέβαια έκανα, πρωτού βέβαια γίνει η έκδοση, τουλάχιστον 9 χρόνια πρωτού γίνει η έκδοση, είχα κάνει και το «Ούτε Θεός ούτε Αφέντης», μια ιστοσελίδα, την οποία την έχω ακόμα και βάζω διάφορα, αλλά εκεί πέρα πλέον, βασικά το «Ούτε Θεός ούτε Αφέντης» έγινε, ας πούμε, για να στεγάσει τα κεφάλαια των βιβλίων, έτσι. Αλλά βέβαια το 2008, όταν ξεκίνησε το «Ούτε Θεός ούτε Αφέντης», μέχρι το 2017 που εκδόθηκε «Ο Ήλιος της Αναρχίας» και 2 χρόνια μετά το δεύτερο βιβλίο, γίνανε πάρα πολλές αλλαγές και στα κεφάλαια, γιατί βρεθήκαν και κάποια άλλα στοιχεία κτλ. Αλλά από ένα σημείο και μετά, για το «Ούτε Θεός ούτε Αφέντης», επειδή είχα έρθει σε επαφή και με στοιχεία από διάφορα, από όλα τα μέρη του κόσμου, ας πούμε, όσο αφορά την ιστορία του κινήματος, άρχισα, ας πούμε, να μεταφράζω στα ελληνικά και τέτοια πράγματα. Ας πούμε, και αυτό το πράγμα συνεχίζεται μέχρι τώρα. Και έτσι, ας πούμε, υπάρχουν όλα αυτά στο «Ούτε Θεός ούτε Αφέντης» κτλ. Είναι μια ενασχόληση την οποία σκέφτομαι ότι θα τη συνεχίσω μέχρι τέλος. Ουτοπία είναι. Φυσικά είναι ουτοπία, αλλά είναι μια ουτοπία, ας πούμε, η οποία δεν είναι μόνο ουτοπία. Είναι έτσι, κατά κάποιο τρόπο μια οργανωμένη ουτοπία. Έτσι ακριβώς. Και λέω, ας πούμε, ότι θα το συνεχίσω μέχρι τέλος. Μέχρι όπου πάει. Εγώ το βιβλίο, Δημήτρη, το διαβάζω αποσπασματικά. Αποσπασματικά. Λογικό. Και πέρα από αυτό, ως ένα, σαν αυτό που μου συμπληρώνει τα κομμάτια του puzzle που λείπουν από την ιστορία που έχουμε μάθει. Να. Ή από την ιστορία που δεν έχουμε μάθει. Οπότε γι' αυτό και το συστήνω σε όποιον θέλει να το ψάξει και να ασχοληθεί. Θέλει κόπο και να το διαβάσεις, δηλαδή, ναι, και να ασχοληθείς και να ψάξεις και σίγουρα. Να μπεις ο ίδιος μες στο θέμα. Αλλά αξίζει. Επίσης, είπαμε για κλειστές πόρτες. Είναι κάτι που το συζητάμε συχνά στην εκπομπή με την Ερμιώνη. Ο Δημήτρης, πέρα από το «Ούτε Θεός ούτε Αφέντης», έχει και το «Κόσκινο», μια ιστοσελίδα ποίησης, η οποία, Δημήτρη, και μπράβο πραγματικά, είναι από τις πιο φιλόξενες ιστοσελίδες που έχω πετύχει. Και πράγματι, δηλαδή, όποιος αγαπάει την ποίηση και θέλει να δημοσιεύσει κάτι, νομίζω ότι ο Δημήτρης έχει μόνο ανοιχτές πόρτες. Okay. Ναι, κοίταξε να δεις. Βασικά, okay, με την ποίηση ασχολούμαι από τα γυμνασιακά χρόνια, έτσι, παράλληλα με όλα τα υπόλοιπα. Πιστεύω, ας πούμε, ότι θέλω να ακολουθήσω μία παράδοση, ας πούμε, που λέει ότι υπήρχαν κάποιοι αναρχικοί, ας πούμε, δεν ξέρω αν υπήρχαν στο ελληνικό χώρο, αλλά σίγουρα σε άλλες χώρες υπήρξαν, και από το 19ο αιώνα και δόθε, ας πούμε, ονομαστοί αναρχικοί, ίσως και λιγότερο ονομαστοί, οι οποίοι παράλληλα ήταν και λογοτέχνες, έτσι, κυρίως ποιητές. Πάρα πολλά παραδείγματα, όποιος θέλει μπορεί να το ψάξει αυτό. Οι Γάλλοι κυρίως ήταν, ο Ζαν Γκράβ, ας πούμε, ήταν και λογοτέχνης. Ο Ελιζέ Ρεκλή ήταν και αυτός λογοτέχνης, και γεωγράφος, βέβαια, ονομαστός, όπως και ο Κροπότκιν. Και διάφοροι άλλοι αναρχικοί, Εβραίοι κτλ. Ήταν ποιητές, γράψανε διάφορα πράγματα πέρα, ας πούμε, από αναρχικά μανιφέστα κτλ. Πιστεύω, ας πούμε, ότι προσωπικά μπορεί και να ακολουθώ, ας πούμε, μια τέτοια παράδοση, η οποία μέχρι και σήμερα εμένα προσωπικά είναι αρκετά ενδιαφέρουσα. Έτσι. Δεν εξέδωσα ποιητικές συλλογές από τα πρώτα χρόνια. Τις ποιητικές συλλογές που άρχισα να εκδίδω ήταν από το δεκαετή του 2010, ας πούμε, παρότι θα μπορούσα και είχα, ας πούμε, πάρα πολύ υλικό. Εντάξει, ένας λόγος ήταν ότι ήμουν εκτός Ελλάδας και δεν ήθελα να μπω, ας πούμε, στο ρίσκο να δημοσιεύσω και να διανομές και όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχε, βέβαια, αρχικά και μία δυσπιστία
όσον αφορά ας πούμε εκδοτικούς οίκους. Είχα κάνει βέβαια τις κρούσεις μου, είχα φάει και πόρτες. Δεν λέω ας πούμε ότι εντάξει, η πίεση δικιά μου είναι πολύ καλή, ωστόσο είναι αυτή ας πούμε που βγάζω εγώ από μέσα μου ας πούμε, και είναι πράγματα τα οποία έχω ζήσει και στην προσωπική μου ζωή. Το βίωμα. Το βίωμα, ναι, έχω πάρα πολλά βιώματα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία με έχουν καθορίσει σε αφάνταστο βαθμό ας πούμε στη ζωή μου και στη θεώρησή μου τέλος πάντων τη γενικότερη, έτσι. Και είναι πάρα πολλά στοιχεία που έχουν μπει ας πούμε μέσα στα σε αυτά που γράφω. Παράλληλα ας πούμε ακολουθώ, ασκώ και μία κοινωνική κριτική, γιατί βασικά εντάξει, κάποια στιγμή καλό είναι να γράφουμε για αγάπες και λουλούδια, αλλά δεν είναι μόνο για αγάπες και τα λουλούδια. Άλλωστε ας πούμε είμαι και ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται ας πούμε με πολιτική και με κυρίως ανατρεπτική πολιτική, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο ας πούμε έχω επιτύχει ας πούμε να τα συντεριάξω αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω, ωστόσο προσπαθώ. Έτσι. Νομίζω Δημήτρη δεν γίνεται αυτό να μην περάσει μες στο έργο. Ναι, σίγουρα πρέπει να περάσει. Εγώ το θεωρώ ότι είναι αλληλένδετο αυτό. Ναι. Δεν μπορώ να δω το ένα ξεχωριστό από το άλλο. Αν και ας πούμε πρακτικά είναι. Γιατί πρακτικά άλλο, είναι, άλλο να γράφεις αλλά κείμενο και άλλο ας πούμε, να γράφεις ένα ιστορικό κείμενο ή να μεταφράζεις ένα ιστορικό κείμενο. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα, έτσι. Αλλά επειδή ξέρω ότι έχεις ασχοληθεί πολλά χρόνια με την ανατρεπτική ας πούμε πολιτική, λέω ότι δεν γίνεται ας πούμε όντας ποιητής να μην, αυτό να μην περάσει μέσα στο έργο σου, έστω και υποδορίως δηλαδή. Ναι, 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 κοίταξε, σίγουρα ναι, αυτό προσπαθώ να κάνω. Δεν ξέρω κατά πόσο το έχω επιτύχει ας πούμε, αλλά από όλα αυτά τα χρόνια το προσπαθώ να κάνω αυτό το πράγμα, έτσι. Δεν ξέρω τι θα βγει μετά, δεν ξέρω τι θα μείνει. Μιας που είπες, γιατί, είπες πριν για αγάπες και λουλούδια και ρόζε, σύννεφα κτλ. Να πούμε για το Καλλιόπι X, ναι. Το site το οποίο εγώ γουστάρω πολύ που κρατάει την αντισυμβατική έτσι, ματιά, ναι. Και ενδεχομένως αφήνει έξω έτσι, τα πολλά ευπόλυτα. Ήταν ας πούμε το αποτέλεσμα μιας άλλης διαδικασίας. Εγώ, ας πούμε, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην Αυστραλία, τέλος πάντων, ασχολήθηκα πέρα ας πούμε, από τα ανατρεπτικά, τα αναρχικά, δεν ξέρω εγώ τι, και με τα λογοτεχνικά, έτσι. Είχα, ας πούμε, μια παρουσία 15 και πλέον χρόνων, ας πούμε, στην Αυστραλιανή ποιητική σκηνή, ως οργανωτής μηνιαίων ποιητικών αναγνώσεων, γύρω στη μια δεκαπενταετία, ας πούμε. Οπότε σε κάποιους Αυστραλιανούς ποιητικούς κύκλους είμαι γνωστός υπό αυτή μου την ιδιότητα. Όχι όμως ξέρουν ας πούμε ότι είμαι ποιητής, αλλά πέρα ας πούμε από μια δίκλωση συλλογή την οποία έβγαλα το 2017, δεν έχω ας πούμε άλλη αγγλόφωνη ποιητική παρουσία ας πούμε κτλ. Ενώ θα μπορούσα και πιστεύω ας πούμε ότι το δικαιούμαι κιόλας, μιας και εντάξει, τα αγγλικά ας πούμε είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή κτλ. Είμαι ας πούμε και πλέον πάνω από 30 χρόνια σε αυτή τη χώρα, οπότε πιστεύω ας πούμε ότι το δικαιούμαι δηλαδή να γράψω ας πούμε στα αγγλικά. Εδώ άλλοι οι οποίοι είναι λιγότερα χρόνια από μένα ας πούμε και έχουν έρθει ξέρω εγώ μετανάστες στη χώρα αυτή, πλέον γράφουν στα αγγλικά, έτσι. Ωστόσο επιμένω ας πούμε στα ελληνικά ως πρώτη γλώσσα. Είμαι ένας από τους λίγους πλέον στα πλαίσια της ας το πούμε έτσι ελληνικής παροικίας, αν και δεν μου αρέσουν οι όροι αυτοί. Είμαστε τρεις ας πούμε που γράφουμε στα ελληνικά, οι υπόλοιποι γράφουν στα αγγλικά. Τώρα με το Καλλιόπι X, το Καλλιόπι X είχε μια προϊστορία ας πούμε. Κάποιοι από εμάς είχαμε διοργανώσει ένα φεστιβάλ Ελληνοαυστραλών συγγραφέων το 2010, το οποίο πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν το πρώτο. Ήμασταν 5 άτομα, ήμασταν έξω ας πούμε από τη συμβατικότητα της ελληνικής παροικίας, οι αδελφότητες και όλα αυτά τα πράγματα, που εμένα βέβαια με την πάροδο των χρόνων με αφήνουν ας πούμε παγερά αδιάφορο, διότι δεν νομίζω ότι έχουν να προσφέρουν, ό,τι είχαν να προσφέρουν το προσφέρανε, πρέπει να πάμε σε άλλα, τέλος πάντων. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Από εκεί και πέρα υπήρξε μια δεύτερη προσπάθεια να κάνουμε το ίδιο φεστιβάλ το 18-19. Υπήρξαν κάποιες τριβές εκεί πέρα. Εγώ ήμουν ο μόνος ας πούμε από την αρχική ομάδα
και τα λοιπά. Ήρθαν κάποιοι καινούργοι οι οποίοι είχαν άλλες αντιλήψεις, πολύ πιο καλές αντιλήψεις. Το κάναμε το φεστιβάλ και το αμέσως επόμενο βήμα ήταν να κάνουμε το Καλλιόπι X. Η βασική τώρα φιλοσοφία, ας πούμε, πίσω από το Καλλιόπι X είναι, ας πούμε, ότι ήταν εντελώς τυχαίο, ας πούμε, ότι οι έξι αρχικοί του Καλλιόπι X, και ήταν και εντελώς τυχαίο που ήμασταν τρεις άντρες και τρεις γυναίκες, και επίσης, ας πούμε, τυχαίο το ότι ήμασταν, ας πούμε, τρεις πεζογράφοι και τρεις ποιητές, και επίσης τυχαίο ότι και οι έξι ήμασταν Ελληνοαυστραλοί, έτσι. Δεν επιδιώκαμε την... Ναι, ναι. Ναι. Απλά, ας πούμε, γνωριζόμασταν, είχαμε δοκιμαστεί μεταξύ μας σε διάφορα άλλα εγχειρήματα κτλ. Και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό. Ο βασικός όμως γνώμονας, δηλαδή η βασική ιδέα, ας πούμε, πίσω από το Καλλιόπι X και το τι ακριβώς θέλουμε εμείς να προωθήσουμε, είναι, ας πούμε, αυτή η αντισυμβατική, ας πούμε, αντιαπικιοκρατική ποίηση. Εντάξει, διότι η Αυστραλία είναι μια χώρα, ας πούμε, η οποία είναι κατεξοχήν μεταναστευτική. Ωστόσο, παρότι, ας πούμε, η Αυστραλία επέρεται ότι είναι μια από τις πιο πολυπολιτισμικές κοινωνίες κτλ., ωστόσο, ας πούμε, η αγγλοσαξονική κουλτούρα στα πάντα είναι κυρίαρχη, έτσι. Mm. Πόσο μάλλον στη λογοτεχνία. Έχουμε επίσης και το πρόβλημα των Ιθαγενών, που έχουν και αυτοί, ας πούμε, το ίδιο πρόβλημα με εμάς. Βέβαια, αυτοί, το πρόβλημά τους είναι πολύ πιο έντονο από εμάς, ας πούμε, διότι είναι γηγενείς, ας πούμε, έχουν γεννηθεί εκεί και στην ουσία δεν απολαμβάνουν, ας πούμε, τα προνόμια που έχουν όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, ως πλήρης, ας πούμε, Αυστραλοί πολίτες. Ακόμα υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ωστόσο, υπάρχουν, ας πούμε, κάποιες λογοτεχνικές ομάδες στις μεταναστευτικές κοινότητες που δεν δρούν αναγκαστικά, ας πούμε, απαραίτητα στα στενά όρια, ας πούμε, αυτών των κοινοτήτων όπως εμείς, εντάξει, και που έχουν, ας πούμε, βλέψει στο γενικότερο, με την έννοια, ας πούμε, να προκαλέσουμε, ας πούμε, αυτό που λέμε κυρίαρχο παράδειγμα, the dominant paradigm που λέμε στα αγγλικά, εντάξει, του αγγλοαυστραλιανού, ας πούμε, πολιτισμού, μέσα από τη λογοτεχνία, έτσι. Βέβαια, η κύρια γλώσσα είναι τα αγγλικά, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Ωστόσο, η ποίηση σε μετάφραση, η δίγλωση ποίηση, η τρίγλωση ποίηση κτλ. Σε διάφορες γλώσσες είναι απαραίτητο για μας. Οπότε έχει και την πολιτική του χρειά αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Μια κατεξοχήν, ας πούμε, πολιτική χρειά που δεν είναι μόνο λογοτεχνική, έχει και την πολιτική, έτσι. Διότι το να προκαλείς, ας πούμε, το κυρίαρχο αφήγημα είναι κατεξοχήν πολιτικό, έτσι. Αυτή είναι η βασική τέτοια, έτσι, ιδέα, ας πούμε, και το τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε εμείς στο Καλλιόπι X. Το Καλλιόπι X, η ανατιμούσα της αρχαίας η Καλλιόπι, έτσι, το X παραπέμπει, ας πούμε, σε επανάσταση, σε στυλ Malcolm X και τα τέτοια. Αυτό ακριβώς. Βέβαια, δεν είμαστε μόνο Ελληνοαυστραλοί πλέον. Έχουμε και κάποια άτομα που δεν είναι, ας πούμε, ελληνικής καταγωγής. Δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να προωθήσουμε και να προκαλέσουμε, ας πούμε, στο λογοτεχνικό πεδίο, στο ποιητικό, δεν ξέρω εγώ τι, το κυρίαρχο αφήγημα. Να το κλονίσουμε, αν μπορούμε. Επίτρεψέ μου να διαβάσω ένα ποίημα που νομίζω συνδέεται με αυτά που λες. Λέγεται «Μαύρη ιστορία», είναι, ναι, από τις... Είναι και το πρώτο. Από τις γέννες, είναι το πρώτο. Ναι, ναι. «Ο τόπος που ζω λαμποκοπά. Όλα αστράφτουν. Τα χρώματα περισσεύουν. Πού να φανταστείς ότι αυτός ο λευκός τόπος έχει μια μαύρη ιστορία». Ναι, αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα, ας πούμε, στους Ιθαγενείς. Αρκετοί από εμάς δεν θα μπορούσαμε, ας πούμε, να... μην αναγνωρίσουμε την ιθαγενική, ας πούμε, κληρονομιά της χώρας, γιατί αυτό είναι βασικά. Και συνίσταται, ας πούμε, σε ένα σύνθημα το οποίο εδώ και δεκαετίες, ας πούμε, έχει αποτυπωθεί και σε αφίσες και σε πορείες και σε εκδηλώσεις και τα λοιπά. «White Australia has a black history». Yeah. Εντάξει, η λευκή Αυστραλία έχει μια μαύρη ιστορία. Λευκή Αυστραλία με την έννοια, ας πούμε, των απικιοκρατών, των Άγγλων, που φέρανε κατάδικους το 1780 και τα λοιπά. Και βέβαια, ας πούμε, άρχισε ο πόλεμος, ας πούμε, που συνεχίζεται βέβαια με διάφορες μορφές μέχρι σήμερα, εναντίον, ας πούμε, των Ιθαγενών. Θεωρούμε και εμείς, ας πούμε, ως λευκούς, ας το πούμε, μέσα σε εισαγωγικά, θεωρούμε και εμείς τους εαυτούς μας ένοχους γι' αυτό. Αλλά
το βλέπουμε βέβαια από την πολιτική άποψη, την καθαρά και, καθαρή και όχι ας πούμε με την έννοια ότι ξέρω εγώ, εντάξει, λυπούμαστε και εμείς γι' αυτό, λυπούμαστε φυσικά, αλλά προσπαθούμε ας πούμε να συνεργαστούμε και να δώσουμε ας πούμε ένα βήμα σε αυτούς τους ανθρώπους να εκφραστούν με αυτή την έννοια. Εγώ αν μου επιτρέπεις, όταν το διάβασα αυτό το ποίημα, μου ήρθε κατευθείαν στο μυαλό το Ηλιος Ανέτηλε, το πόσο δυσκολεύτηκες σε αυτό το ωραίο αφήγημα της Ελλάδας για την ιστορία της, να βγάλεις τα κομμάτια για τη δικαίωση των νεκρών, ας πούμε, όλου του αναρχικού κινήματος. Εγώ εκεί το πήγα. Εντάξει, αν και βέβαια είναι δύο ανώμια πράγματα, έτσι, ηθαγενές κίνημα που γράφουμε ένα ποίημα γι' αυτό, ένα μικρό ποίημα, και ο Ήλιος της Αναρχίας Ανέτηλε, ας πούμε. Ωστόσο, εντάξει, μπορεί και να υπάρχει μία σύνδεση με την έννοια, ας πούμε, εντάξει, τώρα, άμα δεις, ας πούμε, τη σημαία των Ιθαγενών, είναι μαύρη-κόκκινη και ένα κίτρινο σκύκλο στη μέση που είναι ο ήλιος, εντάξει. Το μαύρο είναι το χρώμα των Ιθαγενών, ας πούμε, και το κόκκινο είναι το κόκκινο κέντρο, ας πούμε, της Αυστραλίας, άμα δεις, ας πούμε, πόσο κόκκινο είναι το κέντρο της Αυστραλίας. Εντάξει, υπάρχει μία τέτοια, ας το πούμε έτσι. Είδες πως η ποιήση καταφέρνει και τα συνδέει όλα, ναι, 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 υπογείως. Ναι, 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 ναι. Ωραία. Μου αρέσει πολύ και αυτό εδώ, το καλούμε. Διάβασε το εσύ, Δημήτρη. Εγώ. Λοιπόν, καλούμε από την ίδια συλλογή. Καλούμε πάλι να συντεριάξω άσχετες σελίδες πόνου, αδιόρατους ίστρους χελιδονιών και έπαια πτερόεντα της άκρατης αχλής της καθημερινότητας. Ναι, κοίταξε να δεις. Αυτό, όπως και άλλα ποίηματα, είναι μια έτσι κριτική, ας πούμε, στο πώς αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, την καθημερινή μας ζωή και τι κάνουμε, έτσι, για πλέον, ας πούμε, αυτό που λέω άκρατη αχλή, ας πούμε, της καθημερινότητας είναι όλη αυτή η εμπορευματοποίηση, όλη αυτή, όλα τα άχρηστα πράγματα στα οποία έχουμε μάθει, ξέρω εγώ, να καταναλώνουμε και τα λοιπά. Και βέβαια, εμένα προσωπικά με ενοχλεί αυτό το πράγμα, σε αφάνταστο βαθμό. Βέβαια, είναι μια υποκειμενική άποψη. Έχει βέβαια και την πολιτική του προέκταση σίγουρα. Νομίζω, Δημήτρη, είναι και αυτή η σύγκρουση είναι μέσα σε κάθε ποιητή και γενικά σε οποιονδήποτε διαβάζει ποιήση. Αυτή η κόντρα είναι μια εσωτερική σύγκρουση των ποιητικών, ας πούμε, σελίδων με την καθημερινότητα που έχει γίνει πλέον ένα εργοστάσιο. Ναι, ακριβώς. Επιθυμιών ακριβώς αυτό. Και αγορών. Εγώ σχετίζω και το τόσο θλιμμένο με αυτό που λες. Γιατί όλα αυτά οδηγούν στη θλίψη. Εμένα μου προκαλεί θλίψη αυτό. Πέρα από ότι. Ναι. Να διαβάσω και εγώ το τόσο θλιμμένο. Ναι. Τόσο θλιμμένο φταίει η ξηρασία, η έλλειψη βροχής, τα αυτοκίνητα, οι πλαστικές αισθήσεις, η αγωνία. Εγώ ο ίδιος. Ναι, και αυτό είναι στο ίδιο μοτίβο βασικά. Κάποιος μου είπε, ας πούμε, ότι αυτή η τελευταία συλλογή είναι πολύ απεσιόδοξη και ότι κατά κάποιο τρόπο ανατρέπει τις προηγούμενες. Δεν νομίζω. Τώρα που είπαμε για θλίψη λίγο, λέγαμε εδώ με τον Δημήτρη πριν ξεκινήσουμε γενικά για το θέμα της Παλαιστίνης και καταλήξαμε και δύο ότι παρατηρούμε συνεχώς ότι όλο και περισσότερος κόσμος δεν ασχολείται καθόλου. Εμένα, Δημήτρη, αυτό λείπει. Παρήκμασε το νέο. Ναι, αυτό, Δημήτρη, εμένα λείπει. Θλίψη μου προκαλεί. Δηλαδή, δεν. Ναι. Θα μου πεις, ναι, είναι ο καθένας μες στα δικά του, είναι ενδεχομένως και θαμμένος μέσα κάτω από σκουπίδια που καταναλώνει κτλ. Αλλά το θεωρώ τουλάχιστον λυπηρό να μην συνδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο, πόσο μάλλον όταν σφαγιάζεται. Κοίταξε, προσωπικά έχω την άποψη και πάντα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι καινούργιο αυτό. Την έχω εδώ και καιρούς, ας πούμε, από τότε που μπορώ να πω ότι
συγκρότησα, ας πούμε, κάποια σκέψη κτλ. Δεν είναι μόνο το ζήτημα το Παλαιστινιακό. Πιστεύω, ναι, ας πούμε, ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια, ότι όσο περνάει ο καιρός, υπάρχει, ας πούμε, πλήρες αδιαφορή για διάφορα πράγματα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον ελλαδικό χώρο. Συμβαίνει σε όλους. Εντάξει. Παντού συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι μόνο το Παλαιστινιακό. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που συμβαίνουν στον κόσμο σήμερα. Άλλοι πόλεμοι, φτώχες, ξεριζωμοί, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα που δεν μας συγκινούν. Δηλαδή, συγκινούν κάποιους, αλλά αυτοί που συγκινούνται είναι μία μειοψηφία. Και κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι πάντα ήταν μία μειοψηφία. Το ζήτημα είναι ότι ήταν, εντάξει, κάποιες φορές υπήρχαν πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες ώστε να γίνει κάτι, και η μειοψηφία, ας πούμε, να γίνει κάτι παραπάνω, ας πούμε. Σήμερα όμως βλέπω ότι, δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι, καλά, okay, απεσιόδοξος δεν ήμουν ποτέ, έτσι, αλλά βλέπω όμως ότι δεν υπάρχει μια παντελής αδιαφορία που δεν υπήρχε πριν, όχι μόνο για το Παλαιστινιακό, γενικά για όλα, για την κλιματική αλλαγή, για την εμπορευματοποίηση της ζωής μας, γιατί δεν έχουμε κάνει τίποτα ουσιαστικό πια, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορούμε να συζητήσουμε μεταξύ μας βασικά. Έτσι, συζητάμε για ηλιθιότητες, ας πούμε, παρά να συζητάμε, ας πούμε, για ένα βιβλίο ή για μια ταινία, ένα θεατρικό έργο, κάτι που μπορεί να μας συγκίνησε, ξέρω εγώ, στη γειτονιά κτλ. Και δεν ξέρω, πιστεύω ότι είμαστε σε ένα μετέχμιο πλέον και δεν ξέρω πού μπορεί να οδηγήσει αυτό το πράγμα. Ίσως, Δημήτρη, αυτό φαίνεται και πιο πολύ, γιατί υπάρχει και αυτή η θηριώδης πληροφόρηση πλέον. Οπότε λες, ναι, δεν γίνεται να μην το ξακούσει. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή, να, τα social media, ας πούμε, βρίθουν, ας πούμε, 24 ώρες, 24 ώρες, πληροφορίες τις οποίες τις ξεχνάς την αμέσως επόμενη ώρα για να έρθει κάτι άλλο, ας πούμε. Δηλαδή, πώς σημαίνει γάκι πρέπει να φάει, δηλαδή. Δεν ξέρω. Εντάξει. Έχει γίνει μια μορφή κατανάλωσης και η ίδια είδηση και η ίδια η λύπη, δηλαδή η θλίψη. Αλλά είναι στιγμιαία αυτή η κατανάλωση. Δηλαδή καταναλώνεται 5-10 λεπτά, ας πούμε, και μετά έρχεται κάτι άλλο, το ξεχνάς αυτό και ούτω καθεξής. Αυτό είναι, ας πούμε. Εμένα με έχει εξοργήσει, για παράδειγμα, πέρα από το Παλαιστινιακό, με έχει εξοργήσει, ας πούμε, αυτή η ιστορία με τα Τέμπη, έτσι. Βέβαια. Που τίνει να ξεχαστεί, ας πούμε, και θα ξεχαστεί, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Εντάξει, κάποιοι μιλήσανε, κάποιοι βγήκανε στους δρόμους, okay, κάνανε και συναυλίες και τα λοιπά. Αλλά πέρα από αυτό, ρε παιδιά, δεν γίνεται τίποτα. Δεν ξέρω, δηλαδή τα Τέμπη, ο πνιγμός των 600, ας πούμε, στην Πύλο, ας πούμε, και τα λοιπά. Δηλαδή κάτι πράγματα που είναι εξωφρενικά. Σε αυτό είμαι και εγώ απεσιόδοξος, δεν νομίζω να γίνει κάτι. Και θα παρακολουθούμε και πάλι τους τους ίδιους και θα μας λένε ότι μα τι λένε. Με την αγαζονία, ναι, την γνωστή, ναι, ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Και με το σηκωμένο δάχτυλο να μας λένε τα ίδια και τα ίδια, ενώ πεθαίνουν ψυχές, ας πούμε. Και εμείς έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, η Αυστραλή πολιτική είναι ταγμένη, ας πούμε, στο πλευρό του Ισραήλ. Έτσι. Γιατί βέβαια είναι και ταγμένη, ας πούμε, στο αμερικάνικο, είναι προσδεμένη, ας πούμε, στο αμερικάνικο άρμα. Η Αυστραλία, ας πούμε, τα τελευταία 20 χρόνια στέλνει στρατεύματα όπου καλεστεί, στο Ιράκ, στη Σομαλία, όπου θέλεις, ας πούμε. Έχουμε στρατεύματα εκεί πέρα, στο Αφγανιστάν. Ναι, βέβαια, η Αυστραλία, για κάποιους που δεν ξέρουν, ας πούμε, είναι μια μακρινή χώρα, μπορεί να είναι εξωτική, ας πούμε, ωστόσο δεν είναι και τόσο αθώα, έτσι. Οπωσδήποτε. Όσο πιο μακριά και πιο εξωτική είναι, τόσο πιο ένοχη είναι, ας πούμε. Και υπάρχει, Δημήτρη, έτσι λίγο η άποψη ότι η Αυστραλία είναι το καθαρό, ξέρεις, κομμάτι για αυτά. Κοίταξε να δεις, δεν υπάρχει πουθενά καθαρό. Προφανώς αυτό λέω, απλώς διαφημίζεται προς τα έξω, έτσι, δεν ξέρω. Κοίταξε, okay, είναι μια, ας πούμε, χώρα η οποία είναι οργανωμένη φυσικά, με πολύ καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας, υγεία, παιδεία και διάφορους τέτοιους τομείς που δεν συγκρίνονται με τους ελληνικούς, οπωσδήποτε, άλλο πράγμα. Ναι, εντάξει, όπως ωστόσο, μην ξεχνάμε ότι είναι μια, ας πούμε, φοβερά καπιταλιστική χώρα, έτσι, και αυτό είναι που καθορίζει τα πάντα. Και όπως είπα πριν, ας πούμε, είναι μια από τις υπεριαλιστικές χώρες. Υπεριαλιστική χώρα με την έννοια ότι στέλνει, ας πούμε, στρατεύματα όπου τη ζητηθεί, έτσι. Και αυτό το πράγμα βαφτίζεται και εθνική άμυνα, έτσι. Και βέβαια, ας πούμε, έχει και τις βλέψεις της
στη γεωγραφική περιοχή, ας πούμε, της Νοτιοανατολικής Ασίας και Ειρηνικού, ας πούμε, εντάξει, ο μεγάλος αντίπαλος είναι η Κίνα, οπωσδήποτε. Βέβαια, ο πόλεμος παίζεται, ας πούμε, στο εμπορικό και στο οικονομικό τομέα κτλ. Εντάξει, δεν θα γίνει κάποιος πόλεμος, δηλαδή. Εντάξει, άμα γίνει κάποιος πόλεμος, εντάξει, η Κίνα θα τη χάψει την Αυστραλία μέσα σε... Αλλά δεν είναι και το ζήτημα. Μια χαψιά, Μια χαψιά, ας πούμε. Υπάρχουν εντάσεις. Έχουμε, ας πούμε, και μια συμφωνία, ας πούμε, για αναφύγηση πυρηνικών υποβρυχίων, ας πούμε, στην Αυστραλία. Μια συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, της Μεγάλης Βρετανίας και της Αυστραλίας, η οποία, ας πούμε, έχει ανατρέψει τα πάντα. Δηλαδή, ήταν κάτι το οποίο κανείς δεν περίμενε, ας πούμε, ειδικά από την Αυστραλία, έτσι. Παρότι, μεν, όπως είπα και πριν, συνδεδεμένη στο άρμα των Αμερικάνων, αλλά εντάξει, να φτάσεις τώρα και στο σημείο να αναφυγήσεις, ας πούμε, πυρηνικά υποβρύχια, πάει πολύ, έτσι. Υποτίθεται ότι η Αυστραλία είναι μια από τις χώρες, ας πούμε, που είναι υπέρ της ειρήνης, ξέρω εγώ, κτλ. Όλα αυτά, ας πούμε, δημιουργούν ένα πλέγμα, έτσι. Ένα πλέγμα το οποίο, πέρα από το πολιτικό, έχει και άλλες προεκτάσεις, σίγουρα. Και αυτό το πράγμα, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που το αντιπαλεύουν, έτσι, με διάφορες μορφές. Πες μας λίγο τις μορφές. Ορίστε. Πες μας με ποιους τρόπους εκεί, πώς γίνεται αυτό, αυτή και ξανά, η διαδικασία. Υπάρχει εκεί ένα κίνημα γενικότερο με πορείες, διαδηλώσεις και ειδικά, ας πούμε, τον τελευταίο χρόνο με την Παλαιστίνη. Αυτό είναι παρήγορο και το έλεγα προηγουμένως στον Δημήτρη. Ναι, Δημήτρη, πες, αυτό είναι πολύ, πολύ ωραίο. Εμείς στη Μελβούρνη αλλά και στο Σίδνεϊ, κυρίως γιατί εντάξει είναι οι μεγαλύτερες πόλεις, ας πούμε, είναι οι πόλεις που γίνονται τα περισσότερα πράγματα. Όχι ότι δεν γίνονται και άλλα πράγματα στις άλλες, αλλά Μελβούρνη και Σίδνεϊ είναι εντάξει μία αναφοράς. Και ενδεικτικά, ας πούμε, το τι γίνεται στη χώρα. Λοιπόν, τον τελευταίο χρόνο από τις 7 Οκτώβρη 2023 που ξέσπασε όλη αυτή η ιστορία, ας πούμε, το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, τη Γάζα, κάθε Κυριακή 12 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε, ας πούμε, πορεία χιλιάδων ανθρώπων στο κέντρο της Μελβούρνης. Και σε εμάς γίνεται αυτό εδώ στο Σύνταγμα, ίσως σε μικρότερη κλίμακα, ναι. Αλλά το κρατάμε ακόμα. Ναι, αλλά εμείς το κάνουμε, ας πούμε, δηλαδή υπάρχει, κατεβαίνει πολλής κόσμος. Είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό αυτό για μας, το ότι κρατάει, ας πούμε, ένα χρόνο συνέχεια και ο κόσμος, ας πούμε, δεν βαριέται, δεν κάνει πίσω, έτσι. Αυτό είναι το βασικό σημείο. Ξέρω ότι γίνεται, παντού στον κόσμο γίνονται τέτοια πράγματα. Είχαμε και εμείς, ας πούμε, αντίστοιχες κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια με τις κατασκηνώσεις κτλ. Βέβαια, εντάξει, δεν χρειάστηκε να επέμβει η αστυνομία, τώρα δεν υπάρχουν. Ωστόσο, υπάρχει, ας πούμε, σε ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού, κυρίως των νέων, μία, ας πούμε, έτσι αυξημένη συνειδητοποίηση όσο αφορά το Παλαιστινιακό, το οποίο είναι καλό και πιστεύω, ας πούμε, ότι μπορεί να πάει και παραπέρα, ας πούμε, και για άλλους σε άλλους τομείς και τα λοιπά. Αυτό βέβαια μένει να το δούμε, έτσι. Είναι παρήγορο διότι δεν είχαμε τόσο πολύ μεγάλη παράδοση, ας πούμε, σε τέτοια πράγματα. Και με αυτή την έννοια λέω ότι είναι παρήγορο και πολύ, ας πούμε, έτσι, ενθουσιαστικό και τα λοιπά. Πάμε να ακούσουμε κανένα κομματάκι λίγο, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Θα βάλω το Don't Call Me Wait. Να δω πότε θα κουρδίσουμε τις ανεπαίσθητες άρπες της ζωής μας σε ρυθμούς μαγικούς και ελεύθερους, μέχρι που να μας καλύψει το ηλιόχρωμα, αναρωτά το Δημήτρης. Λοιπόν, επιστρέψαμε Minus Underdog Plus εδώ στη Λοκομοτίβα με την Ερμιόνη και τον Δημήτρη. Πάμε να διαβάσουμε λίγο ποίηση, Δημήτρη, να μας πεις. Ναι, καθυπόδεξε τις Ερμιόνες, να το πω, που της άρεσε το ποίημα. Παραγγελία. Λοιπόν, είναι το ποίημα Κήπες από την με μια αιμονή στην Κολότσεπη, εκδόσεις στο Γαστής. Ωραίος τίτλος, Δημήτρη, αυτός. Ναι, Κήπες. Λοιπόν, να το διαβάσω. Κήπες να παραβγούμε ο ένας τον άλλον, με εκείνη την τρεμάμενη ανάσα αγωνίας. Ο ένας να ξεπεράσει τον άλλον, αλλά μας έκοψε το νήμα της αναλγησίας. Κήπες να φύγουμε, να μην κοιτάξουμε πίσω, με εκείνο το δίθεν αποφασιστικό βλέμμα, το αναντήρητο, αλλά μας σταμάτησαν στον δρόμο τα σύνορα και οι προσταγές. Κήπες να αφήσουμε το παρελθόν να φύγει, οι νεκροί να θάψουν τους νεκρούς τους, η ανάγκη να μην μας καθοδηγήσει, αλλά υπακούσαμε ξανά στα άχρωμα κελέσματα των δημοσιολόγων του τίποτα. Κήπες να αντισταθούμε, να τα παίξουμε όλα για όλα, αλλά γράφουμε σε θολά τζάμια για να σώσουμε την υστεροφημία μας μέσα στα ξεφτιά μιας πρώτερης ανθρωπιάς. Πολύ ωραίο.
Οι δημοσιολόγοι του τίποτα. Ναι, μερικές φορές χρησιμοποιώ κάτι τέτοιους στίχους. Είναι βέβαια πολύ έτσι καυστικοί. Ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα να έχω τη συλλογή με μια κόκκινη ανάταση. Το καταμέτωπο είναι ένα μεγάλο ποίημα, 3-4 σελίδες ας πούμε, το οποίο είναι στην ουσία καταπέλτης βασικά. Δηλαδή ξυφουλσκώ κατά πάντων, δεν χρησιμοποιώ ας πούμε δηλαδή έτσι καθε αυτού δηλαδή λογοτεχνική γλώσσα ας πούμε, αλλά τους ταχώνω γενικά ας πούμε. Και αυτό τώρα είναι λίγο έτσι, κάπως έτσι, αυτό το βήμα, τους ταχώνω λίγο. Οι δημοσιολόγοι του τίποτα, ναι, πιστεύω ότι ναι, έχουμε πάρα πολλούς δημοσιολόγους, ανθρώπους που λένε τα πάντα αλλά δεν λένε τίποτα ταυτόχρονα, πουλάνε αέρα κοπανιστό ας πούμε και έχουν βέβαια πέραση, έτσι. Αυτό είναι το ζήτημα μας. Λέγαμε και πριν την εκπομπή για το Ροΐδι. Θες να μας πεις λίγο για τον Άμβληχο, ξέρω εγώ, τον Ηλία Πετρόπουλο. Κοίτα, ο Μιχαήλ Άμβληχος είναι αυτό που είπα στην αρχή της εκπομπής, ότι ήταν ένας ποιητής ας πούμε, ο οποίος προσπαθούσε να συντεριάξει αυτό, τις αναρχικές του αντιλήψεις με τη λογοτεχνική του, ποιητική του, τέλος πάντων, πένα και τα λοιπά. Και πιστεύω ότι εντάξει, ο Μικέλης Άβλιχος, πέρα ας πούμε, από όλα αυτά που έχουν κατά καιρούς υποθεί, γιατί πιστεύω ότι ο Άβλιχος έχει μπει και σε σχολικά βιβλία κάποιες χρονιές, ναι, πιστεύω. Ναι. Δεν ξέρω, πάντως εγώ όταν πήγαινα σχολείο τον ήξερα τον Άβλιχο. Βέβαια δεν ήξερα ας πούμε την αναρχική του υπόσταση, έτσι. Ο Άβλιχος, ναι, ήταν μια εμβληματική ας πούμε περίπτωση ανθρώπου, λογοτέχνη και κοινωνικού αγωνιστή. Εικάζεται ότι είχε πάει ας πούμε στα χρόνια της Παρισινής Κομμούνας, ήταν εκτός Ελλάδας και ότι είχε συναντήσει τον Μιχαήλ Μπακούνιν και τα λοιπά. Βέβαια εγώ προσωπικά δεν βρήκα τίποτα τέτοιο που να στηρίζει όταν έκανα την έρευνα για το βιβλίο το ιστορικό. Ωστόσο μπορεί και να είναι, δεν ξέρω, δεν έχω καταλήξει σε αυτό. Ωστόσο ξέρουμε πολύ καλά ότι ο Άβλιχος ήταν ένας αναρχικός, βασικά σατυρικός ποιητής στην ουσία. Γιατί εντάξει, ακολουθεί και αυτό το κεφαλονίτικο ιδίωμα. Έτσι το... Έχει βγει πια από τα σχολικά βιβλία. Ποιος? Έχει βγει πια από τα σχολικά βιβλία. Δεν καταλαβαίνω. Έχει βγει ο Άμβληχος από τα βιβλία. Α, έχει βγει ο Άμβληχος από τα βιβλία, ναι, συγγνώμη. Ναι, είχα την εντύπωση ότι ήταν, αλλά έχει βγει. Οκ, okay, δεν το ξέρω ότι έχει βγει. Ήταν κάποτε όμως. Ήταν κάποτε, ναι. Αλλά ήταν κάτι ακίνδυνα ποιηματάκια βασικά στα σχολικά βιβλία. Από τη... Δεν τους φάνηκαν επικίνδυνα. Ναι, δεν τα βάζουν. Τα επικίνδυνα έτσι. Δεν τα βάζουν, ας πούμε. Και του Καριωτάκη τα πιο απαλά. Τα πιο απαλά, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι, το σαν κάτι έχει. Ναι, είμαστε αυτά, κάτι. Ναι. Αλλά όχι το παιδικό. Όχι όμως άλλα. Το οποίο δεν ήταν παιδικό, αλλά το βάλανε επειδή ήταν ο τίτλος παιδικό. Ναι, κάπως έτσι. Διαστερευμένα πράγματα. Εντάξει, τι θα δώσουν στους μαθητές, βέβαια. Δεν τους συμφέρει να δώσουν. Από εκεί και πέρα επαφείται στον καθένα, ναι, τι θα κάνει μετά, ας πούμε, να ψάξει και να πάει σε άλλα κανάλια, ας πούμε. Ναι, αυτό είπα, αποβλήθηκε να ψάξουν παραπάνω, ας πούμε, ναι, να βέβαια. Βάλουν τα... Κοίταξε να δεις, στον ελλαδικό χώρο υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις, ας πούμε, λογοτεχνών, οι οποίες έχουν περάσει εντελώς στο περιθώριο, έτσι. Ένας από αυτούς, ο οποίος βέβαια δεν ήταν ποιητής, αλλά μας πειράζει, ήταν ο Γιώργης Ζάρκος. Έτσι, λοιπόν. Ο Γιώργης Ζάρκος ήταν μια φυσιογνωμία, ο οποίος έγραφε βέβαια και σε φωνητική γραφή. Έτσι, σε φωνητική ορθογραφία κτλ. Όλα ή και όλα ό κτλ. Που λίγοι το είχαν αυτό, τέλος πάντων. Και ήταν ένας τύπος ο οποίος ήρθε σε σύγκρουση σε άμεση σύγκρουση δηλαδή, με το εκδοτικό κατεστημένο της εποχής του, δεκαετία του 1920-30 κτλ. Είχε εκδώσει ας πούμε ένα βιβλίο λογοτεχνικό, πεζογράφημα, πεζά, και το πήγε ας πούμε για έκδοση σε έναν εκδοτικό οίκο εκείνης της εποχής, Πυρσός λεγόταν, εδώ στην Αθήνα, που είχε και βιβλιοπωλείο κάπου στο κέντρο, πανεπιστημίο, ακαδημίας, κάτι τέτοιο.
Και προφανώς, ας πούμε, οι επιμελητές εκεί πέρα του εκδοτικού οίκου το βγάλανε το βιβλίο, νομίζω, το εκδώσανε με άλλο όνομα και κάπως διαφορετικά και τα λοιπά, ας πούμε. Αυτός έκανε κάποια διαβήματα στον εκδοτικό οίκο, δεν εισακούστηκε. Του κλείσανε την πόρτα, τέλος πάντων, και από την απόγνωσή του, ένα απόγευμα, ας πούμε, παίρνει κάτι τούβλα και πάει και κατεβάζει τη βιτρίνα του Πυρσού, ας πούμε. Λοιπόν, συνελήφθη και χαρακτηρίστηκε, ας πούμε, ως παράφρον και τα λοιπά, και νοσηλεύτηκε στο ψυχιατρίο. Λοιπόν, εκείνο τον καιρό ήταν, ας πούμε, προφανώς πρέπει να ήταν στους κύκλους του Κουκουέ ο Ζάρκος, αλλά μετέπειτα ήρθε σε σύγκρουση και με το Κουκουέ. Πέθανε βέβαια στα μέσα της δεκαετίας του 60 ο Ζάρκος. Ωστόσο, ήταν ένας πολύ έτσι πρωτοποριακός. Δηλαδή, ακόμα και από το ψυχιατρίο είχε γράψει, ας πούμε, και στο ψυχιατρίο είχε γράψει δύο βιβλία πολύ πρωτοποριακά. Βέβαια, σήμερα αυτά ίσως να μην υπάρχουν. Πιστεύω, θυμάμαι ότι στη δεκαετία του 70 ή 80, αυτοί που είχαν βγάλει τα βιβλία του ήταν οι εκδόσεις Κάλβος, που δεν υπάρχουν τώρα, που ήταν πολύ καλές εκδόσεις, βγάζανε και πολιτικά βιβλία βέβαια αυτοί. Κατά βάση αριστερές βέβαια εκδόσεις, αλλά ήταν πολύ καλές εκδόσεις. Οι παλιότεροι νομίζω πρέπει να θυμούνται τον Κάλβο. Αλλά τώρα η Άγρα έχει κάνει μια δουλειά, ας πούμε, για τον Ζάρκο. Υπάρχει ένας Γιάννης Ιφαντής, ο οποίος έχει μελετήσει το έργο του και έχει ψηφιοποιηθεί το έργο του. Βέβαια υπήρχαν και άλλοι αποσυνάγωγοι, έτσι. Ένας από αυτούς ήταν και ο Ηλίας Πετρόπουλος, ο οποίος βέβαια είχε τα κολλήματά του, έτσι, ναι, και τις μπηχτές του τις έριχνε κατά πάντων. Ωστόσο, θεωρώ, ας πούμε, ότι υπήρξε ένας διανοητής, τέλος πάντων, ένας συγγραφέας, έτσι, λαϊκός λαογράφος, ας το πούμε, γιατί αρνιότανε να συγχρωτιστεί, ας πούμε, με τους πανεπιστημιακούς και τα λοιπά, γιατί τους θεωρούσε ντενεκέδες, έτσι όπως έλεγε ο ίδιος, και έχει δώσει, ας πούμε, πρωτοποριακά έργα, ας πούμε, στην ελληνική βιβλιογραφία, έτσι, Ιστορία της Καπότας, το Άγιο Χασισάκι, Σκαμιά, Καρέκλες, Πόρτες Νεκροταφείων, Πόρτες Παράθυρα και δεν ξέρω εγώ τι, δεκάδες βιβλία, έτσι. Πολλά, πολλά. Τα οποία, ας πούμε, καθώς πρέπει οι πανεπιστημιακοί και λαογράφοι και ακαδημαϊκοί, προφανώς απαξιούσαν, ας πούμε, τώρα να ασχοληθούν με τόσο ευτελή ζητήματα, έτσι. Ωστόσο, ας πούμε, ο Πετρόπουλος νομίζω ότι προώθησε αυτό που λέμε λαϊκό πολιτισμό. Το κατέγραψε, ας πούμε, και κυρίως βέβαια τα ρεμπέτικα, το μνημειώδες έργο, το μεγάλο το ρεμπέτικα που έχει βγάλει εκδόσεις Κέντρος, ας πούμε, είναι μνημειώδες έργο αυτό, έτσι. Είχε βγάλει και ένα λεξικό για τις τα καλλιαρδά, πράγμα, τα καλλιαρδά, ναι, ναι. Το εχειρίδιο του καλού κλέφτη, για το οποίο καταδικάστηκε πρωτού φύγει, ας πούμε. Και για τα καλλιαρδά καταδικάστηκε. Α, πρωτού φύγει στη Γαλλία. Ναι, ναι, πρέπει να καταδικάστηκε 3-4 φορές πρωτού φύγει στη Γαλλία. Εντάξει. Και είπε και το γνωστό ότι παρότι ήταν στη Γαλλία και ποτέ δεν γύρισε στην Ελλάδα, δεν επέστρεψε στην Ελλάδα έστω και για επίσκεψη, είπε, ας πούμε, ότι. Και βέβαια ασχολιότανε, είχε δηλαδή ένα δίκτυο, ας πούμε, ανθρώπων που ήταν πολύ περίεργο αυτό. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός για 30 και 40 χρόνια δεν πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα. Ωστόσο, έκανε φοβερή δουλειά, ας πούμε, όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Και είπε το εξής, που έχει μείνει, ας πούμε, ότι για μένα, γιατί τον ερώτησαν, ας πούμε, σε μια συνέντευξη, αν σκέφτεται, ας πούμε, να επιστρέψει στην Ελλάδα και να δουλέψει στην Ελλάδα, και λέει, κοίταξε, η Ελλάδα είναι μια πολύ, ας πούμε, βαρετή χώρα και δεν θέλω, ας πούμε, επουδενή να τη φάω στη μάπα. Παρ' όλα αυτά, όμως, ασχολιόταν, ας πούμε, με το λαϊκό πολιτισμό της, έτσι, και αυτό που οι καθώς πρέπει οι ιστορικοί και λαογράφοι και τέτοια απαξιούσαν να ασχοληθούν. Και μάλιστα αυτό που λες, είχε το δίκτυο αυτό που είχε, τέλος πάντων, την αλληλογραφία που είχε. Ναι, 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 ναι. Έπαιρνε και ποιήματα και από νέους από την Ελλάδα. Έπαιρνε ποιήματα. Στέλνανε εφημερίδες, τα πάντα. Ήταν και ο ίδιος ποιητής. Ήταν μέσα σε όλα. Πολύ αιρετική ποιήση, ας πούμε. Είχε βέβαια και την ερωτική της πτυχή. Άμα δεις το σώμα, θα δεις πώς ακριβώς έγραφε. Ασχολιόταν δηλαδή με τους χασικλίδες, τους. Τις πόρνες και τα λοιπά, ας πούμε, χωρίς βέβαια ο ίδιος να είναι. Στη φάση αυτή. Η φάση αυτή. Δηλαδή, είχε πει κάποια στιγμή που τον ρώτησαν, του λέει, εσύ λέει, έχεις καπνίσει, και του λέει, ποτέ δεν λέει, δεν έχω καπνίσει. Χασίς και τέτοια, ας πούμε. Αλλά ασχολούμαι με τους χασικλίδες. Τους αγαπώ, λέει, τους χασικλίδες.
τους θεωρούσε πολύ πιο ενδιαφέροντες, ναι, από τους υπόλοιπους. Και να πω, ας πούμε, εδώ ότι έχουμε και ένα, και οφείλω να το πω αυτό, γιατί σχετικά με τα ζητήματα του Πετρόπουλου και όλα αυτά που έκανε ο Πετρόπουλος, κανένας βασικά δεν ασχολείται στην Ελλάδα μετά το θάνατό του, έτσι. Ναι, το 2000, θα πω μια ιστορία εδώ πέρα, και οφείλω, ας πούμε, να την πω για να τη μάθουν τέλος πάντων και αυτοί, και αυτές που θα ακούσουν. Το 2018 είδα ότι είχε βγει στην Αυστραλία ένα βιβλίο ενός Τζον Τέιλορ, ο οποίος ήταν Αμερικάνος, και ο οποίος αυτός και η γυναίκα του ήταν πανεπιστημιακοί, είχαν διοριστεί σε ένα πανεπιστήμιο στη Γαλλία και τα λοιπά, στο Παρίσι, και κατοικήσαμε στην ίδια γειτονιά με τον Πετρόπουλο. Κάποια στιγμή που λες, συναντηθήκαν έτσι εντελώς τυχαία, ας πούμε, με τον Πετρόπουλο στο μπακάλικο της γειτονιάς ή στο καφενείο της γειτονιάς, δεν ξέρω εγώ τι, και έκτοτε γίνανε φίλοι. Λοιπόν, ο Τζον Τέιλορ έγραψε ένα βιβλίο, το Hearts Out of Tenderness, σκληρός από τρυφερότητα. Γένεια, ναι, από τρυφερότητα. Που βασικά είναι, ας πούμε, η ζωή του Πετρόπουλου, το πώς βίωσε, ας πούμε, αυτός τον Πετρόπουλο μέσα, ας πούμε, από την πολύχρονη φιλία του στο Παρίσι κτλ. Πήρα λοιπόν είδηση το 2018, έτσι εντελώς τυχαία, ότι αυτό το βιβλίο του Τζον Τέιλορ έχει εκδοθεί από κάποιον εκδοτικό οίκο που δεν τον είχα ξανακούσει, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, στα αγγλικά. Και ο εκδοτικός οίκος αυτός λεγόταν Cycladic Press, δηλαδή Κυκλάδες Press, έτσι. Cycladic, Κυκλάδες, Κυκλαδικές εκδόσεις. Θεώρησα, ας πούμε, ότι ήταν κάποιος Ελληνοαυστραλός ακαδημαϊκός ή κάποιος από αυτούς που είχαν έρθει, ας πούμε, με το κύμα της κρίσης, τέλος πάντων. Και άρχισα να το ψάχνω, δηλαδή άνοιξα, ας πούμε, την ιστοσελίδα του Cycladic Press. Υπήρχε ένα όνομα εκεί πέρα, Μάικλ Αλεξανδράτος, Μιχάλης Αλεξανδράτος. Και κάποια στιγμή έστειλε ένα email, λέω, κοίταξε, είμαι ο Τάδε, μένω στη Μελβούνη, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό που κάνατε, διότι είναι η πρώτη φορά, ας πούμε, στην αγγλική γλώσσα που δημοσιεύεται κάτι για τον Πετρόπουλο, και το θεωρώ, ας πούμε, πολύ σημαντικό. Και θέλω πληροφορίες, ρε παιδί μου, ποιοι είστε και τα λοιπά. Γιατί δεν είχαν εκδώσει άλλο βιβλίο, ήταν το μοναδικό μέχρι στιγμής. Και ξαφνικά ανακαλύπτω ότι αυτός ο Μάικλ Αλεξανδράτος είναι ένα πιτσιρίκι, ας πούμε, 22 χρονών. Ναι. Ναι, λοιπόν. Εντάξει. Μπορεί, ίσως και πιο μικρός. Του στέλνω ένα μήνυμα και του λέω: κοίταξε να δεις, το τηλέφωνο μου είναι αυτό και θέλω να με πάρεις τηλέφωνο όποτε μπορέσεις, σε παρακαλώ. Θέλω να συζητήσουμε. Και έτσι κάναμε, ας πούμε, μια φιλία κτλ. Με εξέπληξε αυτό ότι ένας, ας πούμε, Ελληνοαυστραλός αυτής της ηλικίας, τρίτης γενιάς, δηλαδή οι γονείς του έχουν γεννηθεί και αυτοί εκεί, ασχολήθηκε, ας πούμε, με αυτό το πράγμα. Μετά από 2-3 μήνες, μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει, έχεις βιβλία του Ζάρκου, και που είπα για, προηγουμένως για τον Ζάρκο, έτσι. Ναι, ναι. Εκεί πέρα τρελάθηκα, λογικό είναι, έτσι. Λέω, κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη. Okay. Δηλαδή, πού το ξέρεις τον Ζάρκο, δηλαδή, εδώ το ξέρουν στην Ελλάδα, τον έχουν, δηλαδή, ξεχάσει και οι πέτρες, δηλαδή. Μου λέει, είναι βασικό στοιχείο στη δουλειά που κάνω. Και τέλος πάντων, έτσι ήρθαμε σε πιο άμεση επαφή, ας πούμε. Ο άνθρωπος αυτός που λες ασχολείται, ο Μάικλ Αλεξανδράτος, ασχολείται με μία ανθολογία, την οποία μάλλον θα την εκδώσει τον επόμενο χρόνο, από ό,τι ξέρω. Αυτό που λέμε outsider writing, δηλαδή συγγραφείς, ας πούμε, οι οποίοι Έλληνες, εντάξει, από την περίοδο και από το 19ο αιώνα μετά και, και στην περίοδο του Μεσοπολέμου, συγγραφείς οι οποίοι, ας πούμε, οι ποιητές, τέλος πάντων, είχαν νοσηλευτεί σε ψυχιατρία. Και θεώρησα, ας πούμε, ότι είναι σημαντικό αυτό το πράγμα, γιατί κανένας, ας πούμε, δεν έχει ασχοληθεί με αυτά, ούτε στην Ελλάδα δηλαδή. Και μιλάμε, ας πούμε, τώρα για Μιχαήλ Μητσάκη και τα τέτοια. Ρωμοφιλήρα, όλους αυτούς και διάφορα άλλα ονόματα που δεν τα ξέρω. Και αναμένεται αυτό το πράγμα. Και ναι, έχουμε μία επαφή και τα λοιπά. Του είχα πάρει και συνέντευξη για την εφημερίδα που εργάζομαι και στις δύο γλώσσες. Εντάξει, και θεωρώ, ας πούμε, σημαντικό να το πω, διότι υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, που έστω και εκτός
Ελλάδας, ας πούμε, ασχολούνται με μερικά πράγματα που έχουν ξεχάσει οι δικοί μας μεγαλοσχήμονες. Ελπιδοφόρο, έτσι. Φυσικά ελπιδοφόρο. Φυσικά ελπιδοφόρο. Και η ηλικία του τέτοια, ας πούμε, που δεν ξέρω. Ναι, ναι. Και, μ' άρεσε πολύ που αυτό το άκουσα. Αυτό του Taylor, ας πούμε, το Hearts Out of Tenderness, μεταφράστηκε και πέρσι, ας πούμε, εδώ στα ελληνικά από έναν εκδοτικό οίκο, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, που ήταν και το πρώτο βιβλίο κτλ. Καλή μετάφραση βέβαια, ο Αλαμανής έκανε τον πρόλογο και είχε και μερικές ανακρίβειες εκεί πέρα, ιστορικές, τέλος πάντων δεν μας πειράζει, μπορεί και να μην τις ήξερε, αλλά εντάξει, καλή δουλειά. Mm-hmm. Yeah. Ναι, και δηλαδή έχει και το πλήρες αρχείο του Ζάρκου αυτός ο Αλεξανδράτος που λέω, έχει μεταφράσει και κείμενα από την Καθαρέβουσα, ας πούμε, του Μιτσάκη και κάναν δυο άλλων στα αγγλικά. Τα ελληνικά του είναι θαυμάσια. Έχει βέβαια κάποια προβλήματα ως τρίτης γενιάς, αλλά τα ελληνικά του είναι θαυμάσια. Και αυτό επίσης είναι παράδοξο, διότι η τρίτη γενιά Ελλήνων-Αυστραλών κατά πλειοψηφία και τα λοιπά έχει απολέσει, ας πούμε, τα ελληνικά. Και αυτό το ξέρω, ας πούμε, από τα δικά μου τα παιδιά που είναι και αυτά τρίτης γενιάς, ας πούμε. Είναι ένας κοινός τόπος, ας πούμε, για αυτή την ηλικία. Μιλάνε, ας πούμε, πιο βασικά, έτσι, τα πιο εντάξει, καταλαβαίνουν τι ακριβώς λέμε. Mm-hmm. Δεν μιλάνε και, εντάξει, μιλάνε, μπορούν να πούνε κάποιες φράσεις και να μιλήσουν, ξέρω εγώ, να κάνουν μια στοιχειώδη κουβέντα, αλλά με περιορισμένο λεξιλόγιο. Περιορισμένο λεξιλόγιο και με μια προφορά, ας πούμε, που, εντάξει, βγάζει μάτι ότι είναι απαλού. Ωραία. Μία ερώτηση τώρα, μπορεί να σου φανεί έτσι λίγο θεωρητική, αλλά θα την πω. Γίνεται, Δημήτρη, ποίηση χωρίς αναρχία? Όχι. Ενώ αναρχική συνείδηση. Και γίνεται, συγγνώμη, αναρχία χωρίς ποίηση? Όχι, δεν νομίζω. Το ένα είναι ξεχωριστό από το άλλο. Ακόμα και αν δεν το ονομάσεις αναρχία, μπορεί να το ονομάσεις εξέγερση κτλ. Αλλά δεν νομίζω. Και ουτοπία ακόμα. Και ουτοπία, ναι, yeah. Αλλά δεν νομίζω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά ποτέ δεν θα μπορούσα να ξεχωρίσω την αναρχία από την πίεση ή την πίεση από την αναρχία, έτσι. Και εγώ νομίζω ότι αν δεν υπάρχει αυτή η αναρχική συνείδηση εντός, κοίταξε, δεν μπορεί να γραφτεί πίεση. Ένας, ας πούμε, που είναι, ή μία, ας πούμε, που είναι ποιητής και τα λοιπά, οφείλει, ας πούμε, να έχει ευαισθητοποιημένες κεραίες, ας πούμε, για το τι γίνεται γύρω. Mm. Αλλιώς, εντάξει, τώρα θα μου πεις, μπορεί αυτό να φανεί κατά κάποιο τρόπο δογματικό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι. Αλλιώς γιατί γράφεις? Δηλαδή, τι θες να κάνεις με το γράψιμο? Είναι αυτό που έλεγε και ο Καρούζος, ο ποιητής είναι αντίπαλος και με το σύμπαν. Είναι σίγουρα. Οφείλει να τα βάλει με όλα. Σίγουρα, αλλιώς, σίγουρα, ναι. Τρώγεται και με τον ίδιο τον εαυτό. Έτσι, αλλιώς θα γράψουμε για αυτά που είπες στην αρχή, ας πούμε, τα ροζ συννεφάκια και τις αγάπες. Τα οποία μπορεί σε μια δεδομένη φάση, ρε παιδί μου, να είναι καλά και αυτά, αλλά δεν είναι σαφώ, ναι, ναι, το ζητούμενο, έτσι, δεν, ναι, για μας τουλάχιστον. Βέβαια. Δηλαδή δεν θα μπορούσα, ας πούμε, να έχω συναντήσει και ποιήση η οποία, εντάξει, καλά κάνουν οι άνθρωποι, βέβαια, εντάξει, δεν είμαι εγώ αυτός που θα πει ποιος γράφει και ποιος δεν γράφει, αυτά είναι αλλωνών πράγματα. Ναι, εντάξει, ούτε ταμπέλες λέω να βάλουμε. Ούτε ταμπέλες, ούτε και τα λοιπά, ας πούμε, αλλά είπα ότι κατά βάση αυτό, όταν γράφεις ποιήση, ακόμα και λογοτεχνία γενικά και πεζά να γράφεις και θεατρικά και τέτοια, νομίζω οφείλεις να είσαι κοινωνικά, ας πούμε, ευαισθητοποιημένος και να δίνεις, ας πούμε, να προσπαθείς να περάσεις, ας πούμε, αυτά τα μηνύματα, οποιαδήποτε μηνύματα μέσα από τη δουλειά σου. Οφείλεις να ψάξεις να πεις αυτό που δεν έχει υποθεί. Που δεν έχει υποθεί, ναι. Και να πεις και το δύσκολο, το οποίο ο άλλος ή άλλοι εμείς, ας πούμε, δεν έχουμε δει, έτσι. Πρέπει να είσαι ειλικρινής βασικά, να μην υποκρίνεσαι. Έτσι. Για να το κάνεις αυτό, πρέπει να έχεις μια συνείδηση μέσα που σε καίει κάτι. Γι' αυτό εγώ πιστεύω, και την κάναμε την κουβέντα λίγο πριν, και ο Καριωτάκης, ας πούμε, είχε αναρχική συνείδηση. Ο Καριωτάκης, ναι, είχε. Είχε. Διότι Καριωτάκης. Και ο Ροΐδης είχε. Ναι, και ο Ροΐδης είχε. Βέβαια, μπορεί να μην το λέγανε με αυτό το όνομα. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ακριβώς, ακριβώς. Το ζήτημα είναι πώς το διακρίνεις γενικά μέσα σε αυτό. Τώρα, αν το ονομάσεις αναρχική ή αν το ονομάσεις κάτι άλλο, ανατρεπτική θα είναι. Εντάξει. Θα έχει τα μηνύματα. Δεν είμαι εγώ, ας πούμε, από αυτούς που πιστεύουν κατά ανάγκη, ας πούμε, σε αυτό το όνομα ότι είσαι αυτή τη λέξη και το χαρακτηρισμό. Πάντα το χρησιμοποιήσεις και με άλλη λέξη, αλλά θα είναι.
Έτσι. Έτσι, έτσι. Με αφορμή αυτά που συζητήσαμε πριν, ένα ακόμη ποίημα του Δημήτρη Θροαδίτη από το «Μία μονή στην Κολότσεπη», «Η εξαγγελία». Θα το διαβάσω εγώ. Θα το διαβάσεις εσύ, ναι. Λοιπόν, ένα πολύ μικρό ποίηματάκι, «Η εξαγγελία». Θα καταργήσω τις στάσεις των λεωφορείων. Θα τις κάνω κρυψώνες ενάντια στους χάρτινους πύργους των αιμονών μας. Γιατί η ποίηση ή θα γίνει η επανάσταση ή δεν θα υπάρξει ποτέ. Δηλαδή η ποίηση, ρε παιδιά, εντάξει, τώρα έχει, ας πούμε, αυτό το χάρισμα, το προνόμιο, το δεν ξέρω πώς να το πω, ας πούμε, ότι συγκεκριμενοποιεί, ας πούμε, και μπορείς μέσα σε τρεις στίχους να δώσεις αυτό που είναι να δώσεις, έτσι, χωρίς να πλατιάζεις και χωρίς να γράψεις, ας πούμε, δοκίμια και δεν συμμαζεύεται σελίδων επί σελίδων, έτσι. Την αφαίρεση. Την αφαίρεση, αφαιρετικά και έτσι. Συζητούσαμε χτες για το αν η ποίηση ανήκει στους λίγους ή όχι. Εγώ διαφωνώ. Εγώ ναι. Το αντίθετο πιστεύω. Κοίταξε να δεις. Εντάξει, προσωπικά δεν πίστευα ποτέ ότι η ποίηση άνοιγε σε λίγους. Όλοι μπορεί να γίνουν ποιητές, έτσι. Και όλες. Και αν μπορούν να ασχοληθούν, ας πούμε, και ως αναγνώστες, αναγνώστριες. Και τα λοιπά, ας πούμε. Αλλά εντάξει, όχι βέβαια όλοι και όλες με την ίδια επιτυχία, ας πούμε, επιτυχία. Δεν ξέρω εγώ πώς να το πω. Αλλά πιστεύω ότι ναι, είναι από αυτά τα εργαλεία τα οποία πρέπει να γίνουν εκτίμα όλων. Γιατί άμα δεν το πιστεύεις αυτό, ουσιαστικά καταργείς την ανατροπή. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Με αυτή την έννοια ακριβώς. Συμφωνώ. Εγώ μόνο γι' αυτό, δηλαδή, την έχω. Της έχω τεράστια εμπιστοσύνη, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Θεωρώ ότι μόνο εκείνη η λύση. Στην ποιήση. Βέβαια, επειδή, ας πούμε, έχω ερωτηθεί και από διάφορους άλλους, ας πούμε, αν πιστεύω ότι η ποίηση θα είναι αυτή που θα ξεσηκώσει και τα λοιπά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι το μοναδικό που θα ξεσηκώσει βασικά. Αλλά πιστεύω, ας πούμε, ότι είναι από αυτά τα εργαλεία τα οποία θα δώσουν το ένασμα, έτσι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι η λύση η πανάκια για όλα, ας πούμε. Είναι, ας πούμε, ένα εργαλείο, ένα σημαντικό εργαλείο στο λόγο, τον ανατρεπτικό. Που δημιουργεί όμως μία συνείδηση. Δημιουργεί μία συνείδηση, βέβαια. Είναι από αυτά, ας πούμε, που δημιουργούν ερεθίσματα. Που θα σε οδηγήσεις τα άλλα. Αυτό, ακριβώς. Τα άλλα ποια να είναι? Τα άλλα δεν ξέρω. Μπορεί να είναι η ενασχόληση, ας πούμε, με κινήματα και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Αλλά ο λόγος όταν πίπτει έτσι, ναι, σε μικρή ηλικία, συγκινεί. Σίγουρα. Σίγουρα. Εγώ πιστεύω ότι κυρίως από μέσα πρέπει να ξεκινήσει αυτό, δηλαδή να αλλάξει εσωτερικό ο άνθρωπος, ώστε να καταφέρει να γίνει ποιητικός αναγνώστης, τώρα είναι η δικιά μου. Ναι, βέβαια. Δηλαδή να καλλιεργήσει μέσα του τη φλόγα, να ψαχτεί, και μετά θα είναι πολύ πιο εύκολο να μπει σε κινήματα, να μην δέχεται αμάσιτη τροφή. Ναι, ναι. Κτλ. Μπορεί μερικές φορές να κάνει και ταυτόχρονα αυτά. Εξαρτάται τον άνθρωπο, βέβαια. Δεν ξέρω τι γίνεται. Αλλά ναι, δεν έχω αντίληψη. Ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω, εμένα αυτή είναι η άποψή μου. Ότι αν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι εσωτερικά, ούτε η ποίηση μπορεί να μας βοηθήσει, ούτε η ζωγραφική, ούτε η μουσική. Ναι, και τώρα που είπες ότι η ποίηση δεν μπορεί να μας βοηθήσει, θυμήθηκα για ένα ποίημα, δεν θυμάμαι ποιανού είναι, που λέει «Η ποίηση δεν μας σώζει». Γνωστού ποιητή είναι, τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό. Δεν μου έρχεται ούτε εμένα. Ναι, ούτε και εμένα. Απλώς μου ήρθε ένα στίχος κάποιου από τους γνωστούς μας ποιητές που έλεγε «Η ποίηση δεν μας σώζει». Α, νομίζω του Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου είναι. Ναι, 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 ναι. «Η ποίηση δεν μας σώζει». Νομίζω ήταν και τίτλος ποίηματος του Νίκο Αλέξη Ασλάνογλου. Ο οποίος ήταν πολύ καλός ποιητής. Ο οποίος ήταν πολύ καλός ποιητής. Ήταν ένας άλλος ο οποίος, ας πούμε, θαύτηκε. Αρκεί να πω, ας πούμε, ότι είχε πεθάνει αρκετές μέρες και μετά κανένας δεν τον αναζήτησε. Από τη Θεσσαλονίκη κατέβηκε στην Αθήνα. Ήταν εντελώς μόνος του. Και στην Αθήνα, ας πούμε. Τραγική. Και λένε ότι ήταν και έτσι υπέροχος άνθρωπος, έτσι πολύ. Ναι, χαμηλών τώρα. Καλός, έτσι, ναι, και ευγενικός, έτσι, με την. Ναι,
Παλιά έννοια της ευγένειας, έτσι. Ναι. Έχει γράψει και το Θάνατο του Μύρωνα, ένα πολύ το ωραίο. Το Θάνατο του Μύρωνα, ναι, πολύ καλό. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Ναι, αυτό λέω, ότι αν δεν αλλάξουμε. Δεν είναι, δηλαδή ο Καριωτάκης, ας πούμε, θα είναι εκεί. Ο Καρούζος θα είναι εκεί. Ο Καρούζος, ο Καριωτάκης. Πρέπει άλλοι... κάπως να αλλάξουμε ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε από αυτούς ό,τι περισσότερο μπορούν να δώσουν. Και να μην διαβάζετε η ποίηση καταναλωτικά. Ναι. Ότι... Δηλαδή είναι ένα βιβλίο ακόμα. Εγώ εκεί έχω την ένσταση τη μεγάλη. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν πιστεύω ότι η ποίηση πρέπει να διαβάζει. Δηλαδή είμαι εντάξει, okay, είμαστε στο λεωφορείο και πετάμε ένα βιβλίο 50 σελίδων. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Εγώ διαβάζω και ξαναδιαβάζω το στίχο τον ίδιο, δηλαδή άλλα πράγματα. Αυτό το παθαίνω και εγώ. Δηλαδή έχω πιάσει τον εαυτό μου άπειρες φορές να πιάσω τα βιβλία μου και να τα ξαναδιαβάσω. Ένα προφανώς. Ποίημα, ξέρω, έτσι ξαφνικά μου έρχεται, ας πούμε. Μα είναι σκέψη, είναι βάθος. Δεν γίνεται τώρα. Δεν είναι ανάγνωσμα εύκολο. Για να φτάσει εκεί που. Όχι, εκεί που θα μπορέσει να φτάσει. Όχι, ότι κάπου πρέπει να φτάσει συγκεκριμένα. Λέει ένας του οποίου το όνομα δεν θυμάμαι, πες μου ποια βιβλία διαβάζεις να σου πω ποιος είσαι. Και πες μου ποια βιβλία ξαναδιαβάζεις για να σου πω με σιγουριά ποιος είσαι. Ναι, βέβαια. Τι ετοιμάζεις τώρα? Κοίταξε να δεις, καταρχάς έχω, ας πούμε, έχω δύο συλλογές οι οποίες είναι σχεδόν έτοιμες, αλλά δεν θα τις δώσω τώρα γιατί θέλω να τις ξαναδουλέψω. Ποίηση. Ναι. Υπάρχει επίσης ένα σχέδιο να μεταφράσω. Έχω ήδη μεταφράσει τις Γέννες Ανέγκυχτες στα αγγλικά. Και όπως έλεγα προηγουμένως πριν από την εκπομπή στον Δημήτρη, ότι προσωπικά δεν μπορώ. Δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος όταν μεταφράζω ποιησή μου από τα ελληνικά στα αγγλικά. Οπότε συνεργάζομαι με άλλους. Ωραία, ωραία. Αλλά υπάρχει μια προτροπή, ας πούμε, και από τα, από τους, ειδικά από έναν, φίλο, σύντροφο και πες το όπως θέλεις, τον Τζόρτζ Μουρατίδης, με τον οποίο ασχολιόμαστε στο Καλλιόπι Έξα, ας πούμε, και σε άλλα πράγματα, ο οποίος με προτρέπει, με τρέχει δηλαδή στην κυριολεξία να βγάλω. Να βγάλω κατευθείαν στα αγγλικά, ας πούμε. Τώρα το σκέφτομαι, βέβαια, σε αυτή την κατεύθυνση έχει γίνει η μετάφραση, ας πούμε, της Γέννες Ανέγκυχτες, αλλά όπως είπα, πρέπει να το δώσω στον ίδιο ή σε και κάποιον άλλον να κάνουμε την επιμέλεια, τέλος πάντων, να βγει, δεν ξέρω πότε. Και υπάρχουν και βέβαια και σχέδια στα όσα αφορά τα ιστορικά. Την ίδια προσπάθεια κάνω και εγώ με τα βιβλία του Δημήτρη, στα γαλλικά όμως. Okay. Το προσπαθούμε. Και εγώ ζήτησα βοήθεια. Ναι, ναι. Γηγενούς. Κοίτα, η μετάφραση είναι ένα άλλο ζήτημα, ας πούμε. Είναι η μεταφρασμένη ποίηση. Δύσκολο ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι όταν μεταφράζεις ποίηση στην άλλη γλώσσα, καταρχάς πιστεύω ότι πρέπει να είσαι και ο ίδιος ποιητής. Έτσι. Και επίσης ότι ακόμα και αν είσαι ο ίδιος ποιητής και ακόμα, ας πούμε, αν κάνεις και την καλύτερη μετάφραση, το ποίημα που θα μεταφράσεις στην άλλη γλώσσα είναι ένα διαφορετικό ποίημα. Είναι άλλο, οπωσδήποτε. Η μουσική, ο ρυθμός είναι πολύ δύσκολο. Ναι, γιατί είναι η λέξη το παιχνίδι, με τη λέξη. Ναι, την ηχητική. Πόσο μάλλον, ας πούμε, όταν είναι και τίποτα σονέτα και ομοιοκαταληξίες και τέτοια πράγματα. Ή και λέξεις που δεν υπάρχουν, που είναι δημιουργημένες από τον ποιητή. Δηλαδή, ας πούμε, τώρα εγώ έχω κάτι λέξεις εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Το λεξόνο, ας πούμε, πώς να το πει στα γαλλικά. Ορίστε, περιμαζεύεται, ξέρω εγώ. Πώς θα μεταφράσεις το περιμαζεύεται, ξέρω εγώ. Θα μείνει στο μαζεύεται, ας πούμε. Δηλαδή. Περιφραστικά. Πώς θα το μεταφράσεις αυτό στα αγγλικά? Δηλαδή, ακόμα και την πιο καλή μετάφραση να κάνεις, δεν θα δώσεις, ας πούμε, το ακριβές. Έχουν ήδη ένα ειδικό βάρος εκεί πέρα, έτσι. Τα κρύα ντουβάρια. Άντε τώρα να πεις ντουβάρια. Δηλαδή, εντάξει, okay, θα πεις walls, τείχη, okay, αλλά δεν είναι ακριβώς αυτό. Δεν μιλάμε για τείχος, μιλάμε για ντουβάρια. Τη ντουβάρια έχει μια άλλη χρειά. Μια ανέλικη τείχος δεν θα μας άρεσε. Εντάξει, ο γρήγορος επουλωτής πληγών. Εντάξει. Οκ. Okay.
Οπότε, ναι, εντάξει, παίζουμε με τις λέξεις βασικά. Α, είναι ωραία η ενασχόληση όμως αυτή, ωραία, έτσι. Δηλαδή να τρως την μέρα, ας πούμε, για μία λέξη, για μέρα, μήνες. Για μία λέξη. Οπότε από αυτή την άποψη, ας πούμε, κάποια στιγμή, ξέρεις, βαριέμαι μερικές φορές όταν μου κάνουν την ερώτηση, τι είναι ποίηση. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, τι είναι ποίηση. Συγγνώμη, δηλαδή. Οι ώρες μας. Οτιδήποτε μπορεί να είναι ποίηση. Ξέρω εγώ τι να σου δώσω ένα συγκεκριμένο ορισμό, ας πούμε. Ξέρω εγώ τι είναι ποίηση, ας πούμε. Μα εσύ γράφεις. Και επειδή γράφω εγώ, δηλαδή τι έγινε. Τι σημαίνει αυτό, ας πούμε. Μπορεί σήμερα να σου πω κάτι, αύριο να σου πω κάτι διαφορετικό. Ξέρω εγώ. Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε. Έτσι ακριβώς. Καλούπια θα βάλουμε, δηλαδή. Και στεγανά, ας πούμε. Σε κουράσαμε. Εμένα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εντάξει, εγώ να σας ευχαριστήσω, παιδιά. Και θα ξανάρθει όταν θα είσαι στην Αθήνα. Να ξανάρθει όταν είσαι στην Αθήνα, μην σε περιμένουμε. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια έρχομαι σχεδόν μια φορά το χρόνο. Τώρα δεν ξέρω πότε θα έρθω ξανά. Θα δούμε. Όποτε σε βγάλει ο δρόμος, πάντως εδώ είναι. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Να καληνυχτήσουμε κι εμείς σιγά σιγά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την πρώτη εκπομπή. Θα είμαστε πάλι εδώ την άλλη Κυριακή. Δημήτρη. Καλή νύχτα και από μένα. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Την άλλη Κυριακή, 8 με 10, θα ασχοληθούμε με τον Γιάννη Βαρβερή.